Αυτός είναι ο άνθρωπος με τα χίλια πρόσωπα, ο ψευτογιατρός που προκάλεσε το θάνατο τριών ανθρώπων, ενώ εμφανίστηκε και στην Κρήτη ως μεσίτης μαϊμού με το όνομα Νίκος Κοντός. Πρόκειται για τον 47χρονο Νίκο Κοντοστάθη του Ελευθερίου και της Ελένης, που γεννήθηκε στα Λιώσια Αττικής. Τα στοιχεία του δράστη δόθηκαν στη δημοσιότητα από την ελληνική αστυνομία μετά τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα να προφυλακιστεί. Ο κατηγορούμενος έρχεται αντιμέτωπος με τις βαρύτατες κατηγορίες της ανθρωποκτονίας κατά συρροή, της απάτης, της αντιποίησης ιατρικού επαγγέλματος και της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Αυτό το φαινόμενο του γιατρού ψευτομεσίτη που εμφανίστηκε μάλιστα και στο νησί μας προκειμένου να φτάσει σε σημείο και να πείσει τον ιδιοκτήτη να τον κάνει πληρεξούσιο για να διαπραγματευτεί και να πουλήσει το ακίνητό του, καταλαβαίνετε μέχρι σε ποιο βαθμό έχει φτάσει το πρόβλημα της παραμεσιτείας. Ο Νίκος Κοντοστάθης εμφανιζόταν ως διακεκριμένος γιατρός και προκάλεσε το θάνατο τριών βαριά νοσούντων, δύο ανήλικων και ενός ηλικιωμένου. Μέσα στον κικαιώνα των αποκαλύψεων και ανάμεσα στα χίλια πρόσωπα που του αποδίδονταν, προσθέθηκε και αυτό του ψευτομεσίτη με δράση στην Κρήτη. Ο ίδιος δήλωνε ότι αναλαμβάνει να βοηθήσει στην πώληση ενός παραθαλάσσιου φιλέτου 1.200 στρεμάτων νότια του νησιού με θέα το απέραντο γαλάζιο. Μάλιστα, υποστήριζε ότι πρόκειται να δημιουργήσει μια εταιρεία με έδρα τη Σαουδική Αραβία που θα αναλάμβανε τη δουλειά, ενώ τις μετοχές της θα τις μοίραζε μέχρι και σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το περιστατικό απάτης είναι μόνο ένα από τα πολλά που εντοπίζονται κατά καιρούς στη χώρα μας. Η παραμεσιτεία έχει γίνει πλέον φαινόμενο, το οποίο ανθεί όλο ένα και περισσότερο, όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ανθεί παντού και βέβαια και στο Ηράκλειο και στην πόλη μας και γενικά στην Κρήτη. Επειδή είμαστε και ένας τουριστικός προορισμός, επειδή είμαστε ένα νησί που είναι ζωντανό το ενδιαφέρον για αγοραπολισίες και από ντόπιους και από ξένους, έχουμε αρκετούς οι οποίοι εμφανίζουν τους εαυτούς τους ως μεσίτες χωρίς να έχουν την απαιτούμενη άδεια. Η πρόεδρος Μεσιτών Ελλάδος, Άρτεμις Μαυράκη, εφιστά την προσοχή των πολιτών ώστε να μην πέσουν θύματα απάτης. Παράλληλα, επισημαίνει τους τρόπους με τους οποίους μπορεί κανείς να καταλάβει έναν μεσίτη μαϊμού. Όλοι οι μεσίτες που είναι εγγεγραμμένοι στο σύλλογο έχουν προμηθευτεί μία κάρτα του συλλόγου, μία ταυτότητα. Ταυτότητα του συλλόγου με το όνομά τους και τη φωτογραφία τους. Ακόμα όμως και οι μεσίτες οι αδειούχοι που δεν είναι μέλη του συλλόγου, έχουν όλοι γεμί. Σε κάθε περίπτωση, η υπόθεση του απατεώνα γιατρού και μεσίτη Νίκου Κοντοστάθη χτυπά το καμπανάκι του κινδύνου και κάνει ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη οι πολίτες να είναι προσεκτικοί και υποψιασμένοι ώστε να μην εξαπατηθούν, καθώς όπως φαίνεται από αυτή την υπόθεση, περιστατικά απάτης στήχησαν ακόμη και ανθρώπινες ζωές.